Με θερμό χειροκρότημα και ιδιαίτερη χαρά, ο Δημήτρης Κουτσούμπας εγκαινιάζει τα νέα γραφεία του ΚΚΕ στη Χαλκίδα. Το νέο ιδιόκτητο κτίριο βρίσκεται στην οδό Σαμαρτζή και Γκορτζή γωνία. Ένα κτίριο που θα το κάνουμε ακόμα πιο όμορφο, γιατί θέλουμε να γίνει σημείο αναφοράς για την πόλη της Χαλκίδας. Γιατί όμορφος και χρήσιμος είναι και ο αγώνας που κάνουμε οι κομμουνιστές και το κόμμα μας 104 χρόνια τώρα στην Ελλάδα. Νιώθουμε μεγάλη συγκίνηση και χαρά γιατί εκπληρώσαμε ένα μεγάλο χρέος. Γιατί μπορέσαμε να ανταποκριθούμε στην ηθική δέσμευση που είχαμε απέναντι στην Ευσταθία Καψή, μαχήτρια του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας, με φυλακές, εξορίες, αλλά πάντα όρθια και αλήγιστη μέχρι το τέλος. Ήταν αυτή που μαζί με τον Γιώργη τον Μωραΐτη, τον Γρηγόρη τον Σγάγια και με τη συμβολή του παραρτήματος της ΠΕΑΕΑ, με τον Πέτρο τον Αθηναίο και τον Χρήστο τον Αγγέλου, συμβάλανε να κρατηθεί ζωντανή η μνήμη και η ιστορία του καπετάν Ανάποδου και του ανεξάρτητου τάγματος της Εύβοιας του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας. Η Ευσταθία Καψή ήταν αυτή που έβαλε όχι απλά το λιθαράκι, αλλά το πρώτο αγκονάρι για την απόκτηση των ιδιόκτητων γραφείων μας. Στη συνέχεια, ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, πραγματοποίησε την ομιλία του στο γήπεδο Μελίνα Μερκούρη με θέμα 104 χρόνια ΚΚΕ. Συνεχίζουμε για να γίνει ο λαός πρωταγωνιστής των εξελίξεων. Δεν μπορεί να περιμένει κανείς τίποτα από τους σωτήρες του λαού που κοροϊδεύουν τον κόσμο, ότι η λαϊκή υγεία θα ικανοποιηθεί με ρυθμίσεις για τη δήθεν συνύπαρξη των δημόσιων νοσοκομείων επιχειρήσεων και του ιδιωτικού επιχειρηματικού τομέα στην υγεία, όπως μας λέει ο ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα πρέπει να σημάνει συναγερμός. Ό,τι θετικό προκύψει για το λαό, αυτό θα προκύψει κυρίως από τα κάτω, από τη λαϊκή δράση και κινητοποίηση, με την ταυτόχρονη μεγάλη ενίσχυση του ΚΚΕ. Αυτό θα δώσει πραγματική διέξοδο στη λαϊκή οργή και αγανάκτηση.